Η απρόβλεπτη κωμωδία γεμάτη suspense, τρεις φόνοι, καμία κηδεία συνεχίζει την πολύ πετυχημένη της περιοδία αυτό το καλοκαίρι περιοδεύοντας στις πόλεις αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα της Βορείου Ελλάδας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε έναν εκ των πρωταγωνιστές, τον κύριο Σπύρο Πούλη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την παράσταση και για την περιοδία, πώς έχει διεξαχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί. Κύριε Πούλη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά. Πώς πηγαίνει καλά η περιοδία σας μέχρι αυτή τη στιγμή? Να πούμε ότι σήμερα βρίσκεστε στο Σιδηρόκαστρο. Ναι. Να αναφέρουμε λίγο τα μέρη τα οποία θα περιοδεύσετε τις υπόλοιπες μέρες. Ναι, ναι. Αύριο Τρίτη. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Από το Βεάκιο, από τον Πειραιά. Παίξαμε Δευτέρα, Λάρισα, Βόλο, Τρίτη, όλα αυτά τα μέρη. Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Αριδαία, Θεσσαλονίκη. Και σήμερα παίζουμε στο Σιδηρόκαστρο, στο Νομόσερόν, αύριο στην Καβάλα, Τρίτη, Τετάρτη παίζουμε στις Σερές, στην πόλη των Σερών, στο Τεϊσερών, στο θέατρο του Τεϊσερών, την Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη και την Παρασκευή στην Ορεσιάδα. Πολύ ωραία. Μία εξαιρετικά σπαρταριστή κωμωδία, της οποίας θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία της. Ναι. Είναι μια κωμωδία, μια θεότρελη κωμωδία, παίζουν τρεις άνθρωποι, ο Κώστας Αποστολάκης και η Κατερίνα Επιλάλη, είναι οι υπόλοιποι, τα δύο άλλα πρόσωπα της κωμωδίας. Είναι ένα ζευγάρι, εγώ και η Κατερίνα, μπαίνει ο εραστής στη μέση, ο Αποστολάκης, και έχει τρεις εικόνες στο έργο. Στην πρώτη εικόνα διαδραματίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, προσπαθούν να εξοντώσουν τον σύζυγο γιατί μπαίνει εμπόδιο στον έρωτά τους. Στη δεύτερη εικόνα είναι ο σύζυγος με τη σύζυγο και προσπαθούν να εξοντώσουν τον εραστή γιατί τα έφτιαξε με κάποια άλλη και την παράτησε τη σύζυγο. Και στην τρίτη εικόνα συμμαχούν ο σύζυγος με τον εραστή να εξοντώσουν τη γυναίκα γιατί τα έφτιαξε με κάποιον άλλον και τους παράτησε. Μάλιστα. Είναι ένα, εντάξει, όλα αυτά έτσι με αστείο και κωμικό τρόπο γιατί είναι μια κωμωδία, δεν είναι... Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, ναι. Πείτε μου λίγο από την περιοδία που έχετε κάνει μέχρι τώρα, ποια είναι τα σχόλια του κόσμου τα οποία εκλαμβάνετε μετά το τέλος της παράστασης? Και ο κόσμος δεν είναι πολύ ευχαριστημένος τώρα, όχι επειδή παίζω κι εγώ, αλλά είναι, εντάξει, είναι ένα αστείο θέμα, πολύ περίεργο, έτσι, το να προσπαθείς να εξοντώσεις τον άνθρωπο που μπαίνει εμπόδιο στον ερωτά σου, βέβαια, στην πραγματικότητα είναι τραγικό, έτσι, είναι τρομερό. Αλλά η κωμωδία, ξέρεις, η αρχή της κωμωδίας είναι το πολύ τραγικό, όταν σημαίνει στον άλλο, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει, εμείς γελάμε και αυτός έχει κατασκοτωθεί, κατάλαβες. Σίγουρα, είναι, σίγουρα. Έτσι, ναι. Κοίταξε, τα σχόλια είναι πολύ θετικά. Γελάει ο κόσμος κατά τη διάρκεια της παράστασης, πολύ το ευχαριστιέται. Εντάξει, νομίζω ότι περνάει 2 ώρες πολύ καλά. Πολύ ωραία. Κύριε Πούλη, μέχρι... 6-7 παραστάσεις, ναι, ναι, που με κάνει ήταν πολύ, πολύ καλά. Πολύ και ωραία. Η προσέλευση του κοινού πολύ καλή. Εξαιρετικά. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η περιοδία σας, μέχρι τέλος καλοκαιριού ή θα συνεχιστεί και το χειμώνα? Όχι, σίγουρα θα πάμε μέχρι τέλος καλοκαιριού και αρχές Σεπτέμβρη. Δηλαδή μέχρι 5-10 Σεπτέμβρη, εκεί σταματάμε συνήθως. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε ακόμα καμιά σαρανταριά πόλεις ακόμα. Πολύ ωραία. Η συνεργασία σας με τους άλλους δύο συμπροταγωνιστές σας? Είναι πολύ καλή, εντάξει, πολύ συνεργασία, γιατί με τον Κώστα δουλεύουμε πολλά χρόνια, είμαστε της ίδιας γενιάς. Έχουμε δουλέψει και σε άλλα έργα πάρα πολύ και με την Κατερίνα, άλλες 1-2 φορές. Αλλά με τον Κώστα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ συχνά, έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Είναι άψογα. Μόνο εντάξει, ξέρεις, όταν δουλεύεις με κάποιους ανθρώπους και τους ξέρεις, ξέρεις πια πώς είναι η αντιμετώπιση πάνω στη σκηνή. Και ξέρεις πώς θα φερθείς, πώς θα παίξεις, τι θα προχωρήσεις, τι θα αυτοσχεδιάσεις, πού θα σταματήσεις. Πολύ ωραία. Επικοινωνείς πια με το μάρκετ. Κύριε Πούλη, ήθελα να ρωτήσω, η οικονομική κρίση ή και η προεκλογική περίοδος, η οποία συνέβη λίγο αναπάντεχα, να πούμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, επηρέασε καθόλου την περιοδία σας? Εντάξει, κοίταξε. Οπωσδήποτε θα δημιουργεί κάποια θέματα που δεν τα καταλαβαίνουμε τώρα, γιατί αν έχεις κάπου 300 εισιτήρια και μπορούσες να έχεις 400, σίγουρα παίζει ρόλο. Εντάξει, οικονομική κρίση βέβαια, είναι χρόνια που κρατάει αυτό το πράγμα, τώρα είναι 10 χρόνια πια. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, γιατί έχουμε μειώσει και τα εισιτήρια, υπάρχει εισιτήριο, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε να δει την παράσταση, είναι πια πολύ φθηνά τα εισιτήρια στο θέατρο και δεν το λέω μόνο για τη δικιά μας παράσταση, για όλες τις παραστάσεις. Έχουν πέσει τα εισιτήρια πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος μπορεί να δει θέατρο πια. Σίγουρα. Έτσι. Και λόγω της... Όσον αφορά τις εκλογές τώρα, δεν ξέρω αν έχει επηρεάσει πραγματικά, γιατί δεν ξέρω αν ασχολούνται τόσο πολύ ο κόσμος πια με τις εκλογές. Εκτός από αυτούς που είναι πολύ άμεσα εμπλεκόμενοι. Ρωτώ περισσότερο στο κομμάτι για το αν χρειάζεται και να ακυρώσετε κάποιες ημέρες των παραστάσεων που πέφτουν τις ημέρες. Κοιτάξτε, Κυριακή βέβαια, δεν μπορούμε να παίξουμε Κυριακή.
την Κυριακή, ναι, mm-hmm. δεν θα παίξουμε ούτε το Σάββατο, γιατί είναι οι εκλογές. Δεν μπορεί να παίξει τώρα την Κυριακή. Κάνω κάτι παράσταση, νομίζω. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Κύριε Πουλή, είστε από τους καλύτερους κωμικούς της νεότερης γενιάς και πολύ αγαπημένος και στο θεατρικό σανίδι, αλλά και στις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα σχέδιά σας για τον χειμώνα που μας έρχεται, για την νέα σεζόν. Ο χειμώνας θεατρικά και τηλεοπτικά φέτος δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Δεν έχω αποφασίσει. Δεν ξέρω. Είμαι σε μια περίεργη φάση. Συζήτησα δύο-τρεις δουλειές οι οποίες δεν θα είναι τελικά. Δεν, είχε πάει το μυαλό μου κάπου αλλού και δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω τελικά. Οπότε αναμένουμε ακόμα, να ενημερωθούμε, ναι, όταν θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Τελικά έκανα μια συζήτηση, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσει. Θα δούμε. Μάλιστα. Να πούμε... Στο θέατρο, εντάξει. Στο θέατρο συνεχίζεται. Μπορεί να θα δω, δεν ξέρω. Ωραία. Και το χειμώνα, θα δούμε. Ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε λίγο ακόμη μια φορά τους σταθμούς της περιοδίας σας. Σήμερα λοιπόν βρίσκεστε στο Σιδηρόκαστρο, αύριο Τρίτη, 2 του μηνός στην Καβάλα, μεθαύριο Τετάρτη, 3 Ιουλίου στις Αίρες, Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη και Παρασκευή στην Οριστιάδα. Μπορεί να μην κάνετε πέρασμα από την Κομωτινή, αλλά η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ κοντά, οπότε μπορούμε να πεταχτούμε να σας απολαύσουμε από κοντά και ο κάθε ενδιαφερόμενος. Πολύ ωραία. Να πω ότι η σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Κυριακού. Είναι ένα παιδί που κατάγεται από το Σιδηρόκαστρο. Εδώ και είμαστε στη γενετηρά του σήμερα. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Κύριε Πουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε κοντά μας τηλεφωνικώς. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Τρεις φόνοι, καμία κηδεία. Μια δολοφονική κωμωδία των Κλάρκ και Μπόμπρικ σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Τρεις φόνοι, καμία κηδεία. Με τους Σπύρο Πουλή. Κώστα Αποστολάκη. Κατερίνα Βιλάκη. Εισιτήρια στα σημεία προπόλησης και ηλεκτρονικά στο viva.gr.